Αυτό. Έχουμε δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου. Ναι. Ακριβώς, οι οποίες ήδη ανακοινώνονται. Η πρώτη είναι ότι με την έναρξη της νέας συνόδου της Βουλής, ναι, τη Δευτέρα δηλαδή, ναι, η κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της Βουλής, ναι, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Συντάγματος. Θυμάμαι καλά. Αυτή είναι η πρώτη είδηση. Θυμάμαι καλά. Αυτό είναι κάτι το οποίο τους δίνει περιθώριο τρεις μέρες. Κάτι τέτοιο. Όχι, δεν θυμάμαι. Κανονικά ναι. Κανονικά ναι. Αυτό. Νομίζω, μπράβο, ότι υπάρχει πάντως μία συζήτηση εκτενέστατη, η οποία θα, ναι, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε αυτό. Πόσες φορές θα λάβει ψήφο αυτή η κυβέρνηση. Ναι. Γιατί ξέρεις, από τη μία αυτό το πηγαίνει. Το άμα το... δεν τους κάνει μομφή ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν ψήφο εμπιστοσύνης μόνοι τους. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έτσι, υπάρχει πάντα και αυτή η δυνατότητα. Ναι. Λοιπόν, το δεύτερο πολύ σημαντικό, το οποίο βάζει και ένα φρένο σε πολλά σενάρια που ακούγονται, είναι ότι ανακοινώνεται επισήμως ότι η διαδικασία για την εκλογή νέου Προέδρου της Δημοκρατίας, ναι, θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2015, ένα μήνα δηλαδή ακριβώς πριν λήξει η θητεία του Κάρολου Παπούλια. Αυτές είναι οι δύο αποφάσεις που ήδη ανακοινώθηκαν, όσο είναι σε εξέλιξη η σύσκεψη των κυρίων Σαμάρα και Βενιζέλου, πρέπει να πούμε. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και δήλωση από τον κύριο Βενιζέλο, ενδεχομένως και με περισσότερα στοιχεία και για το κλίμα που διαμορφώνεται από εδώ και πέρα εν ώψη και αυτής της πολύ κρίσιμης διαδικασίας στη Βουλή από την ερχόμενη εβδομάδα. Λίδα, να σας πω ότι ήδη έχει αποχωρήσει εδώ ο κύριος Χαρδούβελης. Ναι, βοήθησε με λίγο στο εξής. Αυτό το δεύτερο το οποίο μας είπες, ότι η διαδικασία ξεκινάει επισήμως το Φεβρουάριο του 2015, ναι, σημαίνει ότι δεν πάμε σε πρόορες εκλογές μέσα στο 2014. Σημαίνει ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την εκλογολογία, όλα αυτά τα σενάρια. Σημαίνει πάντως ότι δεν θα ανοίξουν το θέμα μέσα στο 2014. Δεν θα ανοίξουν το θέμα νωρίτερα, όπως κάποιοι είχαν εισηγηθεί ή φέρονταν να έχουν εισηγηθεί, Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Τώρα ποιος ήρθε, ποιος έφυγε. Πάντως, σε ό,τι αφορά στη σύσκεψη, ναι, έφυγε ο κύριος Χαρδούβελης πριν από περίπου 20 λεπτά. Ο κύριος Χαρδούβελης, ο οποίος είπε ότι ενημέρωσε και τους δύο άνδρες, τον κύριο Σαμαρά και τον κύριο Βενιζέλο, για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Χαρακτήρισε πολύ καλή την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα έως τώρα. Mm-hmm. Είπε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές από την πλευρά της κυβέρνησης, τις οποίες βεβαίως δεν μπορεί να μας ανακοινώσει. Και το ενδιαφέρον στην ερώτηση ποιες είναι οι σχέσεις του με τον κύριο Λαζαρίδη μετά τα όσα έχουν προηγηθεί, mm-hmm, είπε ότι είναι οι καλύτερες, ήταν η φράση που χρησιμοποίησε, mm-hmm, είπε ότι είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, βαθύς γνώστης των αριθμών και προφανώς ότι παρίσταται και θα παρίσταται στις διαβουλεύσεις με την Τρόικα. Λίδα Μπόλα, διπλή βόμβα, μας έτσι εκτόξευσες, ναι, από το Μέγαρο θα Μαξίμου. Θα έχει ενδιαφέρον, Κωνσταντίνη. Θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε βεβαίως και όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις. Λίδα, κυρίες και κύριοι, στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky, στις 9 η ώρα, μετά το Grey's Anatomy. Καραστεφανής τώρα, Δημήτρη, τι γίνεται με τις γυαλιά.